Το 30% των παιδιών στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται σε θεραπείες με τα κλασικά αντιβιωτικά λόγω της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης φαρμάκων, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Μάλιστα, οι Έλληνες, όπως έδειξε η έρευνα, παίρνουν αντιβίωση ακόμη και για να αντιμετωπίσουν ένα απλό κρυολόγημα. Επίσης, το 73% των Ελλήνων φυλάει ένα αντιβιωτικό στο σπίτι για ώρα ανάγκης. Το θέμα της χρήσης και κατάχρησης αντιβιωτικών ήταν το θέμα ημερίδας που διοργανώθηκε χθες από την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος. Η ανθεκτικότητα δηλαδή θα εμφανιστεί σε κάθε αντιβιωτικό. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο χρόνος που θα εμφανιστεί η ανθεκτικότητα στην αντίσταση που μπορεί να ποικίλει πάρα πολύ. Όπως τονίστηκε στην ημερίδα, έφτασε η εποχή που τα μικρόβια σκοτώνουν τα αντιβιωτικά και αυτό λόγω της υπερβολικής χρήσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας το 20 με 50% της συνολικής κατανάλωσης φαρμάκων είναι αντιβιωτικά. Και αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του Έλληνα που κάθε τρεις και λίγο καταφεύγει στο φαρμακείο. Έχει γίνει συνείδηση το πρόβλημα της κατάχρησης των αντιβιωτικών και μιλώντας για κατάχρηση εννοούμε είτε υπερκατανάλωση είτε εκεί που πρέπει να δώσεις αντιβιωτικό να μην δίνεις το σωστό, να δίνεις κάτι άλλο. Έννοια κατάχρηση είναι και αυτή, δηλαδή ποιοτική και ποσοτική λανθασμένη αν το θέλετε συνταγογραφία. Στην εκδήλωση απίθυναν χαιρετισμό η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Γατοπούλου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ανδρέας Μητρόπουλος, ενώ μίλησαν η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Άστρους Κοινουρίας Πηγή Περδικάκη, η λέκτορας παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Αντωνιάδου, η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας Κυριακή Κανελοπούλου, η καθηγήτρια παθολογίας Ελένη Γιαμαρέλου και ο παθολόγος Αντώνης Παπαδόπουλος. Την εκδήλωση συντόνισαν η κυρία Γιαμαρέλου και ο καθηγητής παιδιατρικής Γεώργιος Σιρογιαννόπουλος.